Χαμός, Αγγλίες, τρομερό. Τρομερό. Μπράβο. Θέλω έτσι. Να έχω ενδιαφέρον να δω τον Κωστή Ραπτόπουλο πώς θα είναι, αν θα είναι έτοιμος και πώς είναι εντυμένος. Για να δούμε. Έτσι, ήμουν σίγουρος. Φοβερός ο Κωστάκης. Είμαι καλεσμένος σε ένα μεγάλο event πυγμαχίας η ώρα 8 με 10 και μισή 11 ναι. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ του μπάσκετ. Μεγάλη πυγμάχη από Ρωσία εναντίον Ελλήνων με πυγμαχικούς αγώνες φοβερούς. Εγώ θεατής θα είμαι εκεί, λέει και ο Ισαβίδης, ο Ιβάν, δεν νομίζω να χαρεί πολύ που θα με δει, όπως και ο Μαρινάκης αν με έβλεπε, σίγουρα δεν θα χαιρόταν, αλλά εγώ θα είμαι εκεί. Και έχω και ένα δικό μου παιδί από 12 χρονών που κάνει πυγμαχία, είναι αυτές 22, πάει κατεβαίνει στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχία στα 68 κιλά. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος των Ultra Fighters παίζει και αυτός. Θα πάω στα αποδυτήρια εκεί να το συμπαρασταθώ. Είναι ωραίο. Τώρα μετά μόλις τελειώσουμε, ναι. Πάω βολίδα εκεί και ύστερα θα πάμε στις προβλέψεις όπου ελπίζω ότι αυτή τη φορά πληρωθούμε για. Για να δούμε. Πάντως για. Το event το συγκεκριμένο το στηρίζει οικονομικά ο Ιβάν Σαββίδης, έτσι. Ναι, γιατί έρχονται οι Ρώσοι από πάνω. Κάτι τετραγωνοκέφαλοι, κάτι γορίες. Και ο Πασχαλάκης θα είναι εκεί. Ναι. Ο οποίος είναι και αυτός φίλος του της πυγμαχίας. Αλλά Γιάννη μου είναι δε στρίβει. Το λέω ρε εσύ Πασχαλάκη. Δεν βαράνε έτσι μπουνιά. Του λέω φεύγει με τον νόμο έτσι και δε στρίβει του λέω. Και γίνεται χαμός. Εντάξει, η τερματοφύλακα δεν είναι πυγμάχος ρε. Μην τα θες όλα δικά σου. Η τεχνική σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Τερματοφύλακας άμα είναι λάθος τεχνική στην έξοδο πώς θα πατήσει, πώς θα κάνει όλα είναι έχει την τέχνη του. Και όταν ο άλλος δεν βαράει την γροθιά σωστά, μπορεί να ανοιχτεί, πάμε ο άλλος να του κάνει την αντεπίθεση και να το βγάλει νοκάουτ. Αλλά και στην πυγμαχία, πρώτα κοιτάμε την άμυνα. Μην τη φάω την πουνιά. Θα βρω εγώ κάποια στιγμή ανοιχτό και θα του τη ρίξω. Δεν πάει όσες δώσουμε και όσες φάμε. Για να δω, αν συμφωνεί ο Αλέφαντος έχει καλός. Αν διαφωνεί, τσάμπανταρες. Λέει ότι στην πυγμαχία, και εκεί παίζει ρόλο η άμυνα. Πρώτα έχει στο νου σου πώς δεν θα τη φας και μετά που θα τον βρεις ελεύθερο για να τη ρίξεις. Σωστό. Σωστό, αλλά πρέπει να είναι τα χτυπήματά σου έξυπνα. Δυνατά, Μετά. Ναι, ναι. Γενικά, δηλαδή ο άλλος θα σου πει δύο φορές τι ωραία πώς θα φύγεις και πώς θα του μπεις μετά. Και παίζει θέλει ρόλο. Και πόδια. Βέβαια. Πόδια πάνω απ' όλα. Πόδια μέση. Μέση, καλή. Για να έλυσεσαι. Μπράβο και να είναι καλά τα χέρια. Δηλαδή, ας δώσω κατάβει στην ώρα που φτιάχνεσαι έτσι, τον βλέπεις τώρα πού θα είναι ανοιχτός. Μπορεί να του ρίξει ένα αριστερό και αμέσως να μπει δεξί. Και δεν πρέπει να χτυπάς έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατό. Να φεύγει ολόκληρο. Πρέπει να φύγει όλη ολόκληρο, μέση. Ναι. Βλέπεις, όλη μέση. Να φύγει ένα, δύο, τρία. Γι' αυτό παίζει ρόλο ακόμα και στη γροθιά που θα δώσεις, πώς θα γυρίσεις το πόδι. Η μέση, η μέση και το πόδι, έτσι. Δεν μπορεί να δώσει τύπημα ένα, μόνο δύο. Μόνο κόμματο, ναι. Έτσι, δεν πάει. Θα πάει ένα, δύο, η μέση όλη θα στρίψει. Φαμ, για να τον πετύξει εδώ, να πέσει πάνω το σώμα. Και πώς θα βάλεις και την μπουνιά, πρέπει να τη βάλεις έτσι. Τη βάλεις εκεί, εδώ. Παπ, 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 παπ. Από κάτω, εκεί. Έτσι, ναι. Φτάσαι ένα, δύο, τρία. Αυτό πρέπει ο κάθε πυγμάχος πρέπει να το μάθει. Τρία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Έχω ακούσει. Γιατί το πρώτο παπ μπορεί να φυλαχτεί και έξω, δηλαδή. Άμα του πεις ένα, δύο, τρία, αλλά θα πας γρήγορα. Ένα, δύο, δεν έπιασε. Κάπου φαμ, το τρίτο όλο. Mm-hmm. Αυτό θα πάει μαζί. Μαζεμένο. Πάει. Μαζεμένο. Ένα, δύο, τρία, μαζί. Το χτύπημα εκτός από δυνατό πρέπει να είναι και γρήγορο, έτσι δεν και είναι. Και γρήγορο, δηλαδή, μπράβο. Να μην βουλιάζει. Όχι. Να μην βουλιάζει η γροθιά. Ωραία, να χτυπάς και να φεύγεις. Ακριβώς. Έτσι. Και γρήγορο. Λοιπόν, θα το γυρίσουμε στην πυγμαχία, νομίζω. Έχω τα μάτια όλα για να το γυρίσουμε πετάς. Στην πυγμαχία, μου φαίνεται. Λοιπόν, ας πάμε στο ποδόσφαιρο. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό.
Φαρσαλιλό στο Τριάδι για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλείδες. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.